Και αν μπορεί η Τουρκία πραγματικά μπορεί να μειώσει ή να σταματήσει τους πρόσφυγες να έρθει προς την Ευρώπη. Με διάφορους τρόπους η Τουρκία προσπαθεί ή μάλλον μπορεί να το κάνει. Το πρώτο είναι ότι πρέπει να κλείσει τα σύνορα τα δικιά της η Τουρκία για να μην έρθει στην Τουρκία. Γιατί η Τουρκία δεν έχει να πούμε σπόρους να βάλει στα χωράφια και να βγει πρόσφυγες. Είναι έρχονται από τα σύνορα, από τα γύρω χώρες που υπάρχει πόλεμος. Απ' τη μία έχει σύνορα με το Ιράν, που εκεί δεν ελέγχει η Τουρκία καθόλου αυτά τα σύνορα, γιατί πρόσφατα είχαμε συνάντηση με τις οργανώσεις που δουλεύουν με τους πρόσφυγες στην Τουρκία. Δεν έχει κανένα έλεγχο εκεί. Ελέγχεται από το PKK και από τους Κούρδους εκεί τα σύνορα. Το δεύτερο είναι το μεγάλο σύνορα που έχει με τη Σύρια, που δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Εννοείται, εκεί είναι πόλεμος που δεν υπάρχει ζήτημα ότι μπαίνουν οι πρόσφυγες. Δεν μπορεί να κλείσει τα σύνορα, τότε σίγουρα έτσι εκατοντάδες χιλιάδες μπαίνουν στην Τουρκία. Τι άλλο μπορεί να κάνει η Τουρκία? Αυτό που μπορεί να κάνει είναι ότι να αρχίζει να συλλαμβάνει τους μετανάστες και τους πρόσφυγες και να τους βάλει φυλακή και επαναπρόωθηση, η απέλαση. Αυτό που έχει αρχίσει να κάνει η κυρία Τασία πριν από λίγο, είπε ότι να δούμε τι θα γίνει. Εμείς έχουμε δει πριν από 3 μέρες 181 άτομα βάλανε σε ένα αεροπλάνο και τους κατευθείαν τους πήγε στο Καμπούλ εκεί πέρα. Και δεν ήταν μόνο Αφγανοί, ήταν και μέσα ήταν 6 Πακιστανοί, κάποιοι Ιρανοί, όλες χωρίς συνεννόηση τους άφησαν εκεί πέρα. Εχθές μέχρι Δευτέρα το απόγευμα είχαμε ότι μέχρι 3.000, συγγνώμη, 1.300 άτομα ήδη έχουν γίνει συλλήψεις από διάφορα περάσματα που έρχονται προς τα παράλια της Τουρκίας να έρθουν προς την Ευρώπη. Τους έχουν συλλάβει, είναι έτοιμοι με κάποιο τρόπο και δεν είναι οι Αφγανοί ή συγκεκριμένοι οι Μαροκινοί, είναι οι Σύριοι. Συγκεκριμένα είχαν γράψει τα νέα. Είναι οι Σύριοι, Αφγανοί, Ιρακινοί και Ιρανοί περισσότεροι. Αυτοί είναι που τους έχουν σιγά σιγά στο προαναχωρησιακό χώρο, και προαναχωρησιακό χώρο λέμε εμείς, γιατί υπάρχει εδώ στην Ελλάδα αυτό. Αλλά εκεί είναι κανονικά φυλακή. Μιλήσαμε προχτές το βράδυ με 2 Αφγανούς που τους είχαν γυρίσει. Δεν ήταν ότι απλά τους βάλανε στο αεροπλάνο, ήταν τους πήγανε στην φυλακή. Χτυπήματα, πολύ βία από την αστυνομία και μετά τους κατευθείαν έστειλε στο Αφγανιστάν. Αυτή είναι η πολιτική της Τουρκίας, στην Τουρκία. Τι θα κάνει τώρα? Απ' την άλλη πλευρά, πράγματι γιορτάζουν οι διακινητές εκεί στην Τουρκία. Γιατί το πολύ μεγάλο θέμα αυτή τη στιγμή στο πολιτικό επίπεδο που λένε ότι ναι, καταφέρουμε, κάνουμε μια συνεννόηση, γιατί η Τουρκία αναγκαστεί να χτυπήσει τους διακινητές. Αυτό στην πράξη πράγματι δεν λειτουργεί. Αυτό δίνει ακόμα και πεδίο στους διακινητές να δρουν και να πάρουν περισσότερα λεφτά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί από την στιγμή που μπαίνανε, για παράδειγμα, τους Αφγανούς, μιλάμε από τα σύνορα με το Ιράν, όταν μπαίνανε στην Τουρκία μέχρι τώρα το καλοκαίρι, κατευθείαν παίρνανε λεωφορείο και ερχόταν στην Κωνσταντινούπολη. Στην Κωνσταντινούπολη εκεί δεν τους πειράζει η αστυνομία και ερχόταν στην παράλια της προς την Ευρώπη. Τώρα, ο πρόσφυγας που μπαίνει από τα σύνορα του Ιράν ή από τα σύνορα με την Συρία πρέπει να πληρώσει τους διακινητές για να μην πέσει στα χέρια των αστυνομικών, να έρθει στην Κωνσταντινούπολη και στην Κωνσταντινούπολη να είναι πάλι στα χέρια των διακινητών. Δεν μπορεί να βγει έξω. Εκεί πάλι πρέπει να πληρώσει μεγαλύτερα τους διακινητές και πέρασμα προς τα παράλια της Τουρκίας πάλι να πληρώσουν πολύ μεγαλύτερα για να έρθουν προς την Ευρώπη. Γιατί δεν θα σταματήσει να έρθουν προς την Ευρώπη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι άνθρωποι έρχονται γιατί η απελπισία τους, γιατί δεν μπορούν να ζήσουν εκεί. Από ό,τι καταλάβουμε ακόμα και αυτό, το καλό νέο που είναι ψέμα τώρα πια η μεταγκατάσταση αυτών των 400.000. Τώρα δυστυχώς μιλάμε μόνο και μόνο για κλείσιμο των συνόρων, ότι να μην αφήσουμε τους πρόσφυγες να περνάνε. Τότε οι πρόσφυγες, η ανάγκη τους, όντως θα περάσουν και θα έρθουν.